Λοιπόν, αυτές είναι οι περσινές επιχορηγήσεις οι οποίες είχαμε δώσει στους αθλητικούς συλλόγους. Και όπως γνωρίζετε, βάσει του νόμου πρέπει το πρώτο τρίμηνο του έτους να δώσουν απολογισμό για να μπορέσουμε εμείς να αποφασίσουμε την επιχορήγηση του καινούριου έτους. Επειδή θεωρήσαμε λοιπόν, συνδέοντας αυτά τα θέματα με τα παρακάτω, ότι δεν είναι δεοντολογικά σωστό να δίνουμε τις επιχορηγήσεις στα αθλητικά σωματεία τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, γιατί δεν έχουν χρόνο για να μπορέσουν να ασκήσουν την αθλητική τους δραστηριότητα. Φέτος... Έλα. Ναι, ή τα κάνουν όλα μαζί και δεν προφθαίνουμε η πόλη να αντιληφθεί ότι γίνονται αυτές οι δραστηριότητες. Για το λόγο λοιπόν αυτόν, τώρα το κάνουμε Φλεβάρι, για να μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε γρήγορα, να δώσουμε τα λεφτά στους αθλητικούς συλλόγους να κάνουν τα προγράμματά τους. Και εάν δεν είχε γίνει και ένα τεχνικό λάθος, πιστεύω του χρόνου να είμαστε καλύτερα, να το κάνουμε ούτε καν το Φλεβάρι, το κάνουμε το Γενάρη. Να μπορούν δηλαδή το τελευταίο δίμηνο του έτους οι σύλλογοι να μας αποστέλουν, να σχεδιάζουν και να μας αποστέλουν το πρόγραμμα δράσης του επόμενου έτους και εμείς στην πρώτη συνεδρίαση, τη δομική που κάνουμε το Γενάρη, να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τις αποφάσεις αυτές. Για να γίνουν λοιπόν αυτά, πρέπει να πάρουμε τον απολογισμό της προηγούμενου έτους. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, το θέμα αυτό είναι... για τον ναυτικό αθλητικό όμιλο Βούλας, όπου η υπηρεσία έχει ελέγξει, το διαβιβάζει. Μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήσει από την κομική υπηρεσία, παρακαλούμε όπως συγχυθείτε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει την έγκριση των παραστατικών που κατατέθηκαν ύψους 24.238 ευρώ από τον ναυτικό όμιλο Βούλας και τη διαβίβαση των ανωτέρων στο αρμόδιο τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου. Συνεπώς, για τον ναυτικό όμιλο Βούλας, ο απολογισμός είναι OK από τις υπηρεσίες. Υπάρχει κάποια ερώτηση, υπάρχει κάποια αντίρρηση? Οπότε ομόφωνα εγκρίνουμε τον απολογισμό του ναυτικού ομίλου Βούλας. Το πέμπτο θέμα, απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον αθλητικό όμιλο Ωκεανούς Αστέρας Βάρης. Ωκεανούς Αστέρας Βάρης, πάλι έχουμε ισογητικό. 24.105,97. Οι υπηρεσίες εισηγούνται την έγκριση των παραστατικών που κατατέθηκαν και τη διαβίβασή τους στο αρμόδιο τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου. Υπάρχει κάποια ερώτηση, υπάρχει κάποια αντίρρηση? Όχι, οπότε ομόφωνα και ο ναυτικός, ο Ωκεανούς Αστέρας Βάρης, ο απολογισμός του. Το έκτο θέμα, απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Αθλητικό Σύλλογο Οκινάου Ακαράτε ο Λεύκαρος. Λοιπόν, είναι το ίδιο, πάλι πέρασε μετά να... Ναι, ναι. Έχουμε λοιπόν 24.210, οι υπηρεσίες εγκρίνουν τα παραστατικά που κατατέθηκαν και διαβιβάζουν τα ανωτέρω για λήψη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και διαβίβαση στο αρμόδιο τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Όχι. Ωραία. Ομόφωνα. Οπότε έχουμε εδώ ναι, υπάρχουν άλλα δύο θέματα τα οποία ουσιαστικά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τα παραλαμβάνουμε και διαβιβάζουμε. Συνεπώς έχουμε τον απολογισμό του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης και τον απολογισμό του ναυτικού αθλητικού ομίλου Βάρης Βάρκιζας. Έχουμε δύο απολογισμούς, οι οποίοι έχουν και αυτές ακριβώς το ίδιο, τα ίδια... Και έχουν ήδη ελεγχθεί από την υπηρεσία. Έτσι, ναι, ναι. Εδώ είναι για τον ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης, που έχετε από τα παραστατικά που κατατέθηκαν προς απόδοση του ποσού 30.170. Γιατί είναι πιο πολύ αυτά? Ναι, όχι, αυτά κατατέθηκαν την Παρασκευή. Τα 24 θα πάρει. 24 παίρνει από αυτά. Έχει παραστατικά 30, αλλά έχει πάρει 24. Και τον ναυτικό όμιλο, αθλητικό όμιλο Βάρης Βάρκιζας, που έχει... τον ναυτικό όμιλο Βάρης Βάρκιζας έχει 13.997, που και αυτά έχουν από τις υπηρεσίες εξεταστεί και εγκρίνονται. Αυτά τα δύο είναι δύο θέματα, τα οποία κανονικά το θέμα των απολογισμών πάει ως ένα. Μπαίνουν, δηλαδή, όπως κάνουμε... εμείς εδώ λοιπόν έχουμε βάλει για λόγους έτσι διευκόλυνσης της γραφειοκρατίας, βάλαμε τέσσερα θέματα. Μέσα στα τέσσερα θέματα επιλέγουμε ένα και βάζουμε και την εγκρίση σε αυτόν τον δύο. Δεν βάζουμε ξεχωριστά θέματα για να τα...
Μας ήρθαν σήμερα και άλλα δύο, τα οποία δεν θα τα βάλουμε σήμερα. Θα τα βάλουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήρθε από το Ναυτικό Όμιλο Κατοίκων, Βουλιαγμένης, και από τον Αθλητικό Όμιλο Βουλιαγμένης, Έτοιμα. Όχι απολογισμός. Ήρθε και απολογισμός. Ναι. Δεν είχαν πάρει. Αυτός είναι ο Ναυτικός Όμιλος, Αθλητικός Όμιλος Βάρης Βάρκιζας και ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης. Ναυτικός Όμιλος. Απολογισμοί είναι αυτοί, έτσι. Για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην καινούργια χρηματοδότηση, ναι, θα πρέπει να έχουν φέρει τους απολογισμούς τους, να τους εγκρίνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό και είπαμε να τους βάλουμε αυτούς τους δύο, παρόλο που ήρθαν αργά, να τους περάσουμε τώρα. Έχετε αντίρρηση, υπάρχει αντίρρηση. Να το περάσουμε, ναι. Εγκρίνεται να το περάσουμε. Ναι, ναι. Οπότε ομόφωνα περνάει, κύριε Ματόπουλο, αν θέλετε θα τα έχω στο γραφείο μου αύριο το πρωί, ελάτε να τα εγκρίνετε. Αν έχετε κάποια αντίρρηση, στο επόμενο συμβούλιο τη βλέπουμε. Ωραία, οπότε περνάμε και τον απολογισμό επιχορήγησης για το 2015 στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρης Βάρκιζας, Βάρκιζας Βάρης, συγγνώμη, και τον απολογισμό του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Ποιο είναι αυτό το 6, είναι το έκτακτο. Ναι. Αυτά λοιπόν, εάν δεν έχετε αντίρρηση, να τα βάλουμε σαν έκτακτα πίσω από το πρώτο έκτακτο. Δηλαδή να μπει σαν δεύτερο και τρίτο έκτακτο. Για να μην υπάρχει το ερώτημα, γιατί το ένα σωματείο είναι μόνο του και στην επόμενη απόφαση έχουμε τρεις απολογισμούς. Έχουμε αντίρρηση σε αυτό. Μαζί. Να είμαστε λίγο πιο τυπικοί. Ωραία. Οπότε στην αρρύθμιση θα πάει τρίτο θέμα το δεύτερο και τρίτο θέμα προημερησίας. Ωραία. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Χρηματοδότηση των δράσεων των αθλητικών συλλόγων για το έτος 2016. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Είναι εδώ και η κυρία Κανέλου. Τι πράγμα? Το περάσαμε το Λεύκαρο. Ναι, ναι. Περάσαμε το Λεύκαρο και... Κανέλου, ναι. Για ποιο λέτε, ο Λεύκαρος από τον απολογισμό του. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, υπάρχει η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε φέτος, έχει ως εξής. Έλα. Ναι, ναι. Στείλαμε επιστολές σε όλους τους συλλόγους το Νοέμβρη μήνα. Και ζητήσαμε μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, ήτανε. Μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου να μας έχουν δώσει το πρόγραμμα δράσης της επόμενης χρονιάς. Η λογική μας ήταν να μπορέσουμε να φτάσουμε σύντομα σχετικά Γενάρη ή Φλεβάρη. Πήγαμε περίπου 15-20 μέρες εκτός προγραμματισμού, αλλά πάλι καλά είναι. Και να μας έχουν δώσει τους απολογισμούς και τι υπολογίζουν για την επόμενη δράση. Εδώ λοιπόν έγινε μια μικρή λάθος διαχείριση, γιατί κάποια φαξ πήγανε σε φαξ τα οποία δεν λειτουργούν, και όταν αποφασίσαμε αυτό το θέμα εδώ και είπα γιατί δεν έχουν φέρει όλοι οι σύλλογοι οι οποίοι χρηματοδοτούνται, τους πήραμε τηλέφωνο και είδαμε ότι κάποιοι εξ αυτών δεν είχαν πάρει, είχε παραπέσει ή δεν είχε πάει. Έτσι, μπράβο. Τέλος πάντων, γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί δεν έχουμε όλους τους συλλόγους οι οποίοι έχουν χρηματοδοτηθεί εδώ. Δεν έχει η επιτροπή αυτή, η οποία είναι διαπαραταξιακή επιτροπή, έτσι. Δεν έχουμε όλους τους συλλόγους. Έχουμε 9 συλλόγους, σύν άλλους 4, δηλαδή έχουμε τον Κιανού Αστέρα Βάρης, τον Άρη Βούλας, τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρης Βάρκιζας, τον Αθλητικό Κολυμβητικό Όμιλο Βάρης Βάρκιζας, το ΦΥΒΟ, τον Άρη 2006, τον Αναργυρούς της Βάρης, το ΠΟΦΕΠΑ και το Λεύκαρο, οι οποίοι ουσιαστικά είχαν δώσει τα αιτήματά τους, είναι 9 σύλλογοι, έχουν καταταγή στην κατηγορία και έχουν εγκριθεί, προτείνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αντίστοιχα ποσά, με μια αλλαγή η οποία υπάρχει εδώ, την οποία θα ζητήσω να την κάνουμε τώρα, γιατί είναι μια υποχρέωση την οποία
πρέπει ο Δήμος να τη χρηματοδοτήσει, οφείλει να τη χρηματοδοτήσει και απλά δεν προφτάσαμε να την επικοινωνήσουμε σωστά στην Επιτροπή, που είναι η αύξηση του ποσού του ΠΟΦΕΠΑ από 5.000 σε... του ΠΟΦΕΠΑ είναι του Άρη 2006. Του Άρη 2006. Ναι, του Άρη 2006 από 5.000 σε 9, καθότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα, το οποίο νομίζω είναι εξαιρετικό πρόγραμμα και μπορεί να αποτελέσει πιλότο για πολλά πράγματα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην περιοχή μας, και όχι μόνο, είναι υπερτοπικού χαρακτήρα. Γίνεται υπό την αιγίδα του Άρη Βούλας και είναι ειδική προπόνηση παιδιών που έχουν σωματική ή διανοητική στέρηση στο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, με πιστοποιημένους γυμναστές και στο άθλημα αυτό, αλλά και στην διαπαιδαγώγηση και άθληση παιδιών με νοητικές ή κινητικές δυσκολίες. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος, γιατί όπως ξέρετε ο Δήμος δεν μπορεί να προσλάβει ακόμα και με τέτοια κοινωνική δράση. Μπορούμε να βγούμε και να πάρουμε δύο προπονητές να μας κάνουν για 5-6 μήνες το πρόγραμμα αυτό. Θα το κάνουμε, ο Δήμος το κάνει εμέσως μέσω ενός συλλόγου. Και νομίζω ότι είναι και ο σύλλογος αξιέπαινος και η προσπάθεια αυτή θα πιάσει τόπο. Άρα θα ήθελα στην εισήγηση που υπάρχει εδώ, την αρχική για τους 9, να υπάρξει μια διαφορά στο έκτο του Άρη 2006. Έχει ετηθεί 22.210, του έχουν δοθεί 5.000 και οι 5.000 αυτές να γίνουν 9 για να συμπεριληφθεί. Κύριε Πλακαδονάκη, την έχετε περιγράψει τη δράση αυτή μέσα στα 22.210. Όχι, το αίτημα, το ποσό που ετηθήκατε. Τόσο λέει εδώ. Το σύνολο όλων των δράσεων, όχι το τι θα πάρετε. Το συνολικό για όλες τις δράσεις. Για όλες τις δράσεις του Άρη 2006. Τέλος πάντων, εμείς... Ωραία, θα το διορθώσουμε αυτό, δεν είναι τόσο σύνολο. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι ουσιαστικά. Δεν πειράζει, θα το διορθώσουμε. Θα το διορθώσουμε αυτό αν είναι έτσι, αλλά εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα τα 5.000 του Άρης 2006 να γίνουν 9 για να συμπεριληφθεί και η δράση με τα. Σύνολο, πρέπει να βάλουμε και τα. Επίσης. Α, Β, Γ, ναι. Και 5. Είναι ξεχωριστό, ουσιαστικά γίνεται. Αυτή η δραστηριότητα γίνεται για να διευκολύνει ουσιαστικά το Δήμο που δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος. Έλα. Άμα το βάλουμε 13 θα δίνουμε παραπάνω χρήματα, τα οποία θα φτάσουν για τους άλλους. Μα δεν τα έχεις στήσει. Λοιπόν, και επίσης από αυτά τους απολογισμούς που ήρθανε, ουσιαστικά υπάρχει το αίτημα του Πρωτέα, το αίτημα του Ναυτικού Ομίλου, αθλητικού ομίλου Βούλας, 77.000 τι ζητάει ο αθλητικός ομίλος Βούλας. Ανακατασκευή του λιμανιού. Λοιπόν. Όχι, έχει κάτι. Για τις νοτιάδες, Όχι, δεν είναι αυτό. Έχει κάτι αγώνες. Έχει αγώνες. Λοιπόν, ο Λεύκη υποσχεδιαστικός όμιλος και ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης. Η πρόταση της Επιτροπής είναι κατηγορία Α ο Πρωτέας, η οροφή του 24.000, κατηγορία Α ναυτικός αθλητικός όμιλος Βούλας 24.000, ο Λεύκηπος σκαγκιστικός όμιλος είναι στην κατηγορία Γ 5.000 και στο ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης Α κατηγορίας ταξινόμηση και ο ποσό που εγκρίνεται 24.000. Το γενικό ρωτή. Λοιπόν, υπάρχει αυτό πόσο κάποια... είναι εδώ το σύνολο. Όχι, εδώ αυτά τα οποία τα... Θα έρθουν, έχουμε κι άλλους δύο. Καθηγητικός όμιλος κατοίκων Βουλιαγμένης και η Δόξα.
Στο επόμενο συμβούλιο θα περάσουμε. Απλά δεν μπορούμε τώρα να. Γιατί δεν είχαν. Τα πρωτόκολλα είναι του σημερινά. Ναι, έχουμε κρατήσει χρήματα. Έχουμε κρατήσει χρήματα. Δεν κάνουμε διανομή χρημάτων. 226. Εντάξει. Έχουμε χρήματα εκεί. Ναι. Έχουμε άλλες 30.000 που μπορούμε να διαθέσουμε. Γάμα σήμερα αποφασίσαμε φέτος, επειδή θα κάνουμε 300.000 ευρώ έργο στο γήπεδο, αποφασίσαμε στον Άρη Βούλας να μην δώσουμε λεφτά. Δεν πιστεύω να έχετε πρόβλημα σε αυτό. 300.000 θα πάρετε σε εγκαταστάσεις. Δεν τσιμπήσανε. Πού τον έχεις στην Άρη Βούλας? Λοιπόν, σας το διάβασα. Λέω Κιανούς Αστέρ 24, Άρης Βούλας 24, Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης Βάρκηζας 13, Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Βάρης Βάρκηζας 13, Φίβος Βάρης 13, Άρης 2006-09, Αναργυρούς 24, Ποφέπα 5, Λεύκαρος 24, Προτέας 24, Λεύκηπος 5, Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης 24 και Ναυτικός Όμιλος Βούλας 24. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ωραία, ο κύριος. Ναι. Ο κύριος Πασακυριάκος. Τρία χιλιάρια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή, επειδή τα τελευταία χρόνια και από την προηγούμενη διοίκηση που είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία, αυτό το θέμα έχει ταλαιπωρήσει πολύ το Δημοτικό Συμβούλιο σε ό,τι αφορά και το οικονομικό του μέρος, αλλά και το κομμάτι των συλλόγων. Όμως νομίζω ότι μετά από τρία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, που το Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω η διοίκηση του Δήμου, η τωρινή είναι η δεύτερη φορά, είχε προηγηθεί η προηγούμενη διοίκηση. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για όσους είναι άνθρωποι που έχουν σχετιστεί με συλλόγους, όπως είμαι και εγώ, αθλητικούς συλλόγους από παιδί, θα το καταλάβουν αυτό που θα πω, να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω για το πόσο πιάνουν τόπο αυτά τα χρήματα. Γιατί πιάνουν τόπο και θέλω να το πω αυτό. Καταρχήν εγώ θέλω να συγχαρώ, επειδή άκουσα για αυτή την πρωτοβουλία, δεν το γνώριζα, τον Άρη Βούλα, στο Διοικητικό του Συμβούλιο, για την πρωτοβουλία αυτή σε σχέση με αυτό που ανέφερε και ο Δήμαρχος και ζητήθηκε το συν 4.000. Γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πω ότι όσο έχω παρακολουθήσει τους συλλόγους που χρηματοδοτούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό, υπάρχει έργο σημαντικό που γίνεται. Υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά, εκατοντάδες αθλούμενοι που συμμετέχουν και δίνεται η δυνατότητα στους συλλόγους να κάνουν πράγματα και να δημιουργήσουν πράγματα. Λέω 9 στις 10 περιπτώσεις. Θέλω επίσης να πω ότι υπάρχουν σύλλογοι που δουλεύουν με το Δήμο μαζί. Για παράδειγμα, ο Λεύκαρος που συζητάμε σήμερα, στα ΚΑΠΗ, στο ΠΙΚΠΑ, σε άτομα με αναπηρίες. Και νομίζω ότι όταν συζητάμε τέτοιο θέμα, καλό είναι να αναφέρουμε αυτά τα πράγματα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί τι σημαίνουν αυτά τα χρήματα. Και να μην υπάρχουν ενδεχομένως παρεξηγήσεις του τύπου τέτοιες εποχές, πού βρίσκεται και δίνεται κτλ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις. Α, Αναργυρούς, να μην το ξεχάσω. Αναργυρούντα που βλέπω εδώ, έτσι, ανθρώπους. Και το λέω πραγματικά επειδή έχω παρακολουθήσει διακριτικά, για να μην νομίζουν και κάποιοι ότι είμαστε μέσα για να φαινόμαστε. Και ξέρω ότι και άλλοι συναδελφοί από εδώ επίσης διακριτικά παρακολουθούν και είναι κοντά σε αυτές τις προσπάθειες. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν, όταν συζητάμε τέτοιο θέμα, να κάνουμε και εμείς ένα μικρό απολογισμό για το πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα που δίνουμε. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να πάρω, να πριν κλείσουμε το θέμα και το ψηφίσουμε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν χρήζει πολιτική κουβέντα ή διαφοροποίηση ή τριβή. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τα παιδιά της περιοχής και τον αθλητισμό, άρα όλοι ομονοούμε. Να πω το εξής, και το λέω αυτό και πολλές φορές όταν οι αθλητικοί σύλλογοι ΟΑΠΑ, ο οποίος και με τη σειρά του παρέχει εγκαταστάσεις και παρέχει και κόστος λειτουργίας μεγάλο. Θα ήθελα, γιατί εγώ το έχω κάνει, έχω κάνει την έρευνα αυτή και την ξέρω την απάντηση, θα ήθελα να ψάξουν οι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας τώρα, αυτή την περίοδο, δηλαδή μετά την οικονομική κρίση και μετά όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, πόσοι δήμοι από τους 325 στη χώρα επιχορηγούν με το 1,5% του προϋπολογισμού τους τα σωματεία της περιοχής. Υπάρχουν η μεγάλη πλειοψηφία που δεν επιχορηγεί. Εμείς υπόψη δεν επιχορηγούμε μόνο τα αθλητικά σωματεία. Επιχορηγούμε και τα πολιτιστικά
γενναία μέσω των διαδικασιών της συνδιοργάνωσης σειράς πολιτιστικών δράσεων. Και αυτή η επιχορήγηση ουσιαστικά είναι, έτσι. Απλά την έχουμε βαφτίσει κατά αυτόν τον τρόπο για να μένουν περισσότερα λεφτά προς τους αθλητικούς συλλόγους. Οι σύλλογοι λοιπόν είτε δεν χρηματοδοτούνται καθόλου, είτε όπου χρηματοδοτούνται, χρηματοδοτούνται με λιγότερα ποσοστά από το 1,5%. Κανένας δήμος δεν υπάρχει στην επικράτεια που δίνει το πλήρες ποσό του 1,5%. Δεν είναι δε πάνω από 50 σε όλη την επικράτεια οι δήμοι που επιχορηγούν τον τοπικό αθλητισμό. Και αυτό δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μας, δηλαδή όλων της διοίκησης, απλά για να το ακούνε και να το εμπεδώνουν οι άνθρωποι του αθλητισμού, ότι δεν είναι κάτι δεδομένο, είναι κάτι που ο Δήμος, παραδείγματος χάρη, επειδή είναι πολύ σημαντικός ο αθλητισμός στην περιοχή, οι 250.000 ευρώ, αγαπητοί συνάδελφοι, που δίνουμε στον αθλητισμό και καλά κάνουμε και με τις ευλογίες τις δικές μου και όλων των παρατάξεων, ισοδυναμεί σε ανακατασκευή 1,5 πλατείας. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι υποχρεωτικό, είναι εθελοντικό, αλλά επειδή είμαι σίγουρος ότι το ξέρουμε εμείς, πρέπει να το ξέρουν και οι σύλλογοι. Έκλεισα εγώ την ταβανόπλοκα μου. Υπάρχει, θα έχετε ερώτηση, κύριε Μωτή. Ωραία. Ο κύριος Πλακατονάκης θέλει να πει κάτι, από ό,τι κατάλαβα. Ελάτε, κύριε Πλακατονάκη, να σας ακούμε και από το μικρόφωνο. Καλά. Είναι πολύ λίγοι οι δήμοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ωραία. Να είστε καλά. Οπότε, περνάμε στην ψήφιση του θέματος. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Όχι. Οπότε, πέρασε ομόφωνα. Στο επόμενο συμβούλιο θα έχουμε και άλλους δύο ή τρεις. Θα δούμε τώρα τι λείπει από Δημήτρη, από αιτήματα. Έχει αποχωρήσει ο κύριος Βαλάτας. Τώρα αποχώρησε ο κύριος Πανάς. Άλλους δύο, ναι. Θα δούμε. Λοιπόν, περνάμε στο 8ο θέμα, διαγραφές επιχορηγήσεων και λοιπόν δαπανών παρελθόντων ετών. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Είναι ένα ποσό, είναι μια τυπική διαδικασία, γιατί ουσιαστικά καταγράφεται σαν υποχρέωση που έχουμε να πληρώσουμε, αλλά είναι προηγούμενων οικονομικών ετών, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Είναι 114.301 και ουσιαστικά κάνουμε μια λογιστική διαγραφή από τα βιβλία του Δήμου. Κύριε Μαντόπουλο, έχετε ερώτηση? Ναι. Απόλυτο ελεγμένο είναι, ναι. Οτιδήποτε μπορούσαμε να... Τι πράγμα? Όχι, βεβαίως. Είναι επιστροφές. Κάνεις μία εντολή προπληρωμής 5.000, αλλά τελικά στο συγκεκριμένο θέλει 4.200. Άρα το υπόλοιπο τι κάνεις, το κάνεις, το ανέλαβε υποχρέωση. Λοιπόν, το ψηφίζουμε αυτό το θέμα. Όχι. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Όχι, ομόφωνα για αυτό το θέμα. Θα ήθελα παρακαλώ στο διάδρομο λίγο ησυχία. Παρακαλώ στο διάδρομο ησυχία. Πέρασε λοιπόν ομόφωνα το 8ο θέμα. Και πάμε στο 9ο, έγκριση και συνέχιση. Για, φροντάζομαι, την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Λοιπόν, εδώ είναι εκ του μειόντος το ότι εμείς επιθυμούμε τη συνέχιση της απρόσκοπης λειτουργίας και για το λόγο αυτό εισηγούμεθα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, του οποίου το προσωπικό καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, συμπεριλαμβανομένες και της οικονομικής κάλυψης της μισθοδοσίας των υπαλλήλων, ώστε να συνεχιστούν οι δωρεάν παραχόμενες υπηρεσίες. Ουσιαστικά εδώ τι κάνουμε? Παίρνουμε μία απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο και λέμε ότι το προσωπικό. Ησυχία, παρακαλώ, στο διάδρομο. Στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Το θέλουμε. Θέλουμε να συνεχίσει
και τους οπλίζουμε ουσιαστικά. Πέντε άτομα είναι, κυρία Μανιάτη, κυρία Παπαδοπούλου, κυρία Κόμη, κ. Σταυρόπουλος, κ. Μοστράτος. Και τους οπλίζουμε κατά τι περισσότερο στον αγώνα τους για να μπορέσουν να... να... Ναι. Και με επίσης να... Εδώ ουσιαστικά δεν είναι θέμα, δεν ετούμεθα κάτι, απλά τι κάνουμε. Δηλώνουμε ότι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ουσιαστικά τους δίνουμε ένα όπλο. Δηλαδή είναι απόφαση. Ναι. Για τον ΚΔΑΠ, για τον ΚΔΑΠ. Αυτό όμως είναι για τους συγκεκριμένους πέντε, οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν διοικητικού τύπου μέτρα από την ένωσή τους. Και επίσης και να πω κάτι άλλο, ότι πληρώθηκαν τελικά, γιατί ήταν μεγάλο θέμα αυτό, πληρώθηκαν τελικά και οι εργαζόμενοι μετά από πέντε χρόνια από την ΔΙΚΕΒ, από τη κοινοφελή επιχείρηση που είχαμε, όχι στη Βουλά, ήταν η δημοτική επιχείρηση που είχαμε κάνει με τη σύσταση των τριών Β. Ένωσε τους... Τελικά πληρωθήκανε οι άνθρωποι αυτοί και ήταν μια πολύ καλή εξέλιξη. Θέμα. Υπάρχει αντίρρηση. Ομόφωνα λοιπόν το, το ένατο θέμα. Το δέκατο θέμα είναι έγκριση της μελέτης, πολεοδομική μελέτη τροποποίησης στην περιοχή Λαθούριζας. Την ειδοποίησε. Δήμου Βάρες και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής. Λοιπόν, είναι το... Η πολεοδομική μελέτη είναι η περιβόητη πολεοδομική μελέτη, η οποία επιτέλους έφτασε στο τέλος της. Εγκρίνουμε τη μελέτη, έχει περάσει και από το όλα τα στάδια και έχουμε πάρει παράταση, κόντρα παράταση. Ξεκινάμε τις αναρτήσεις, είναι η ένταξη του τελευταίου μέρους της Λαθούριζας. Η έγκριση λοιπόν της μελέτης πολεοδομική μελέτη τροποποιήσεων στην περιοχή Λαθούριζας, Δήμου Βάρης, Βουλευρής και λήψη απόφασης για ανάρτησή της. Έχουμε αλλάξει λιγάκι τον τίτλο. Όπως ήταν στην εισήγηση, τον αλλάξαμε. Ο τίτλος γίνεται. Πρέπει να πάρουμε απόφαση για την έγκριση του τίτλου. Είναι, δεν ήταν ξεκάθαρο. Είναι έγκριση πολεοδομικής μελέτης τροποποίησεων στην περιοχή Λαθούριζας, Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής. Αυτή είναι η απόφαση, ο τίτλος της απόφασης που έχουμε να πάρουμε. Υπάρχει κάποια ερώτηση, υπάρχει κάποια αντίρρηση. Έχουμε τις εγκρίσεις της αρχείου, της αρχαιολογίας. Ωραία. Και ομόφωνα. Τα πάντα όλα. Ομόφωνα και η επόμενη, φαντάζομαι, κύριε Δήμαρχε. Τις τακτοποιούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε ενστάσεις, έτσι. Θα έχουμε ενστάσεις. Απλά πέρασαν το δρόμο αυτόν το δασικό, γύρω-γύρω, που θα κάνουν και πλέον και... θα ξανάρθει. Ποιος ο κύριος? Τίποτα. Λοιπόν, ομόφωνα λοιπόν... Το 11 είναι πάλι αλλαγή τίτλου. Το 10. Είναι πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων τώρα στην περιοχή Λαθούριζας, Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Λαθούριζας, Δήμου Βάρης βασικά. Και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής. Επειδή είναι πιο παλιά η... Ομόφωνα και αυτή, αυτό το θέμα. Το 10ο... Αυτή η μελέτη, να έχετε υπόψη σας, εκκρεμεί από το 2005. Μας πήρε 11 χρόνια για να φτάσουμε εδώ. Το 12ο είναι η παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης, πολεοδομική μελέτη τροποποιήσεων στην περιοχή της Λαθούριζας. Ναι, γιατί όταν θα γίνει ανάρτηση αυτό που είπαμε, θα υπάρξουν προφανώς και ενστάσεις. Οπότε, για να μπορέσουν να εξεταστούν οι ενστάσεις, να απαντηθούν και να γίνει η δεύτερη ανάρτηση, θα μπορεί να πάρει 1-2 μήνες, άρα χρειαζόμαστε να κάνουμε παράταση. Οπότε, στη σύμβασή τους. Εγκρίνεται και η παράταση. Ομόφωνα και το 12ο θέμα. Πάμε στο 13ο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Το προηγούμενο ήταν μελέτη τροποποίησεων. Αυτό είναι μελέτη επεκτάσεων. Πάλι εγκρίνουμε την παράταση. Ψηφίζεται. Ομόφωνα και αυτό το θέμα. Πάμε στο 14ο. Παράταση χρόνου εκτέλεσης μελέτης κτηματογραφική πολεοδόμηση. Κτηματογράφηση. Κτηματογράφηση, συγγνώμη, πολεοδόμηση. Πράξη εφαρμογής. Επέκταση σχεδίου πόλεως σε οικιστικές περιοχές Α και Β κατοικίας εντός του Γούπουσου. Είναι το Γούπουσου του 2005, της Βάρης.
Ουσιαστικά εδώ έχουμε την περιβόητη ιστορία με την τροποποίηση ρημοτομικού λόγου του ρέματος στο Κόρμπι και την κύρωση της πράξης εφαρμογής που υπάρχει εκεί. Αυτό θα έχουμε περίπου διάρκεια ενός έτους για αυτήν την ιστορία. Άρα τι κάνουμε, επεκτείνουμε για ένα χρόνο την συγκεκριμένη μελέτη. Και επ' αυτού μάλιστα θα έρθει και συνέχεια, γιατί το γούπου σου τέταρτη φορά υπεγράφει. Μην το ματιάσουμε, μην πάμε σε εκλογές μόνο πάλι. Τον Απρίλιο λέει, θα έχει δημοσιευθεί. Λοιπόν, υπεγράφει λοιπόν και επί της καινούργιας αυτής μελέτης θα πάμε σε μια τροποποίηση για μια επέκταση της σύμβασης της υφιστάμενης για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε χρόνο για το σύνολο των πολεοδομικών μελετών που χρειάζεται το νέο γουπουσιού της Βάρης. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια αντίρρηση, οπότε ομόφωνα το 14ο θέμα. Περνάμε στο 15ο. Τροποποίηση ρημοτομικού διαγράμματος Δημοτικού Κημητηρίου Βούλας με την προσθήκη ενός νέου οικογενειακού τάφου. Ναι, εδώ αυτό θα μας το συγηθεί ο κ. Ζαμβασάκης, γιατί από ό,τι κατάλαβα πήγε κάποιος και έφτιαξε τον τάφο του. Είναι από την μετακίνηση που έγινε από το παλαιό κημητήριο στο νέο. Ο κύριος, το όνομά του είναι Παπακοσταντίνου, είχε πάρει ένα τάφο, ο οποίος δεν του είχε αποδοθεί. Και είχε πάει εκ παραδομής και μπει άλλος μέσα. Τον είχαν δίπλο πουλήσει δηλαδή. Είχαν πουλήσει τον ίδιο τάφο σε δύο. Όχι πουλήσει, δηλαδή αυτό ήταν από το παλιό κημητήριο, πήγε στο καινούριο. Και ναι. Ήτανε. Ο τάφος λοιπόν συγκεκριμένος, ο άνθρωπος ζει ακόμα, δεν έχει πεθάνει. Όταν πήγε να τον αναζητήσει, είχε μπει άλλος μέσα. Α, δεν έχει πεθάνει ακόμα. Όχι, ζει αυτός. Είναι λίγο μακάβριο, τέλος πάντων. Τι κάνουμε τώρα εμείς. Του Κωνσταντίνου του Σοβατζή. Όχι, του αυτός που ήταν ηλεκτρολόγος, είναι στην Τηγενή. Σε ένα μικρό χαμηλό σπιτάκι. Λοιπόν, εκεί τι κάνουμε τώρα. Στην ίδια σειρά, έτσι, δημιουργούμε άλλο ένα τάφο. Υπάρχει χώρος. Υπάρχει χώρος, ναι. Και του τον δώσαμε. Αλλά επειδή δεν ήταν στο ρημοτομικό, τον εβάζουμε, όπως πρέπει να γίνει με άλλες περιπτώσεις. Αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να τις φέρουμε σε μια τροποποίηση ρημοτομικού για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Επειδή τώρα θα κάνουμε και φωτογράφηση και με την αδειοδότηση που κάνουμε τώρα στα κημητήρια, κάνουμε και για τα τρία τη συγκεκριμένη δουλειά. Ωραία. Οπότε ό,τι είναι εκτός. Όμως θα ψάξουμε να βρούμε ποιος είναι αυτός που είναι θαμένος μέσα. Κάπου το είδα αυτό. Ναι, είναι εντάξει. Βρήκαμε ποιος είναι. Είχε πάρει νόμιμα λέει αυτός. Απλά θα πρέπει τώρα να του δώσουμε, να αλλάξουμε τώρα τον τάφο από το ένα όνομα στο άλλο. Το βλέπεις, εδώ ήταν, είχε παραχωρηθεί ο τάφος αυτός για την. Αυτό που δεν έχει πεθάνει ακόμα. Αυτό που δεν έχει πεθάνει, που είχε όμως τα δικαιώματα ταφικά από του 42 που πήραν τάφο. Και τώρα βάζουμε αυτό στο. Λοιπόν, και αυτό εδώ τον πήρε κάποιος άλλος. Τον αγόρασε ή του παραχωρήθηκε του άλλου. Ο άλλο, έλα. Δεν υπάρχει άγνωστος. Υπάρχει κάποιος ο οποίος το αγόρασε τελικά. Υπάρχει ένας τάφος που ήταν εντός του ρημοτομικού, ο οποίος σε έναν παραχωρήθηκε ως δικαίωμα λόγω του άλλου νεκροταφείου. Ναι, δεν ξέρω ποιος ήταν. Τώρα τον μάθαμε. Γιατί η εισήγηση λέει ότι θα ψάξουμε να βρούμε ποιος είναι. Ναι. Τον βρήκανε. Τον βρήκατε τον αυτό που είναι μέσα. Α, τον βρήκανε, γιατί στην εισήγηση έλεγε ότι δεν ξέρουν ακόμα. Οπότε τον βρήκανε. Λίγο. Υπάρχει κάποια αντίρρηση. Πείτε μας κύριε Ματόπουλε. Σας ακούω. Εδώ έτσι το έχετε βάλει. Γιατί μας δεν έφυγε. Στο 2208 να μπει, όχι, γιατί οι νεκροί πρέπει να θάβονται προς τη μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό το βασικό το ξέρω. Έλα. Θα βρούμε αλόθρησκο. Δηλαδή, θάβονται ανατολή, ανατολή-δύση. Αυτό αν το βάλουμε ανάποδα θα το θάψουμε βορρά-νότο. Μπορούμε να φωνάξουμε τον προκρούστη. Να του κόψει τα πόδια. Όρτσα. Στον προκρούστη να του κόψει τα πόδια. Ωραία συζήτηση, προχωράμε. Λοιπόν, υπάρχει αντίρρηση.
ομόφωνα λοιπόν περνάει αυτό το θέμα, να ελέξουμε, να ελέξουμε, να ελέξουμε αν έχει βρεθεί ποιος είναι θαμμένος στο λάθος στον άλλο τάφο. Οπότε το 15ο περνάει ομόφωνα, το 16ο εξέταση ενστάσεων κατά της υπαρισμών 563 του 2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την πρόταση τροποποίησης του οικοδομικού τετραγώνου γάμα 249, γάμα 252, γάμα 259 στην περιοχή ΣΕΟ. Λοιπόν, λέει εδώ ότι το 2002 με τη χάραξη του νέου δρόμου, της Βάρης Κοροπίου, αυτός που, ο δρόμος που ήρθε πάνω από το ΣΕΟ, πάνω από το ταφικό συγκρότημα, αυτό τα αρχαία, τη Διάνοιξη, εκεί δεν είχε γίνει τροποποίηση ρημοτομικού. Έλα. Σε όλη τη Βάρη Κοροπίου και μάλιστα αυτή τη στιγμή κάνουμε και μία μελέτη η οποία είναι για την τροποποίηση ρημοτομικού σε όλο το μήκος της Βάρης αυτό το σημείο για να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε το ρημοτομικό και να νομοποιήσουμε διοκτησίες. Εδώ λοιπόν λέει ότι το 2002 στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων με την παριθμόν τάδε απόφαση του Υπουργών κηρύχθηκε και συντελέστηκε η αναγκαστική απορροτήριωση υπέρ του Δημοσίου για τη διαπλάτηση βελτίωση του λεωφόρου Βάρης Κοροπίου. Τα αποτελέσματα ήταν οι γραμμές απολωτρίωσης να μετατοπίζουν τις γραμμές των ιδιοκτησιών εντός των εγκεκριμένων ρημοτομικών γραμμών του παραπάνω προεδρικού διατάγματος. Με την παραπάνω σχετική για τη συζητήτη τροποποίηση του ρημοτομικού στο οικοδομικό τετράγωνο ΓΑΜΑ 211 περιοχή Δήλοφο τη Βάρη, σε εφαρμογή τη συντελεστή απολωτρίωση για τα παραπάνω τροποποίηση συμπληρωματικά με τη σχετική αίτηση έχουν ταθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Είναι τυπικό αυτό. Έχουμε περάσει κι άλλο τέτοιο. Είναι ναι. Τυπικό το θέμα. Από ό,τι έχω ακούσει. Αυτά είναι πολλά. Είναι... Τα άλλα είναι στο ΣΕΟ. Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι είναι τυπικό το θέμα. Στις 6 το πρωί, αν θέλετε. Άρα εγκρίνεται. Ομόφωνα εγκρίνεται. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι θετική. Πάμε στο 17ο θέμα. Πρόταση τροποποίησης επί της λεωφόρου Βάρης Κοροπίου στο οικοδομικό τετράγωνο ΓΑΜΑ 211, περιοχή Δηλόφου. Το επόμενο. Όχι. Το προηγούμενο ήταν ενστάσεις. Τώρα είναι πρώτα τροποποίηση. Δώστε μου το 16 θέμα. Α, το 17 περάσαμε πριν. Ναι, δώστε μου το 16. Το 16 που είναι. Αυτό περάσαμε πριν. Το 16 που είναι, παιδιά. Μισό λεπτό. Πώς είναι αυτό μπροστά. 18, 19 είναι εδώ. Έλα, πάρ' το δικό μου το 16. Πού είναι το 16, παιδιά. Έλατε. Στο ΣΕΟ. Σώμα Ελληνίων Οδηγών. Οπότε αυτό που περάσαμε πριν ήταν το 17. Αυτό το οποίο σας διάβασα πριν ήταν το εισηγητικό του 17. Το οποίο έχει περάσει. Για το 16, η υπηρεσία λέει κατόπιν των παραπάνω, όπως λάβετε η απόφαση, για την αποδοχή των ενστάσεων και την τροποποίηση του ρημοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα σε εφαρμογή της συντελεστής απολωτρίωσης, όπως φαίνεται στο από Δεκέμβριο 2015 το παρευκό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ευθυμίου Καλίτση. Είναι η ίδια περίπτωση από την άλλη πλευρά όμως. Ναι. Άρα αυτό είναι το 16. Ναι, αλλά μας λείπει εδώ το δίφυλλο, δεν ξέρω γιατί θα το βρούμε. Ωραία. Το αυτό οπότε εδώ. Και το 16 ομόφωνα. Πάμε το μαζί εδώ. Το πάμε τώρα στο 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου κατασκευή εγκάρσεων υπερυψωμένων λωρίδων και διαβάσεων πεζών προϋπολογισμού 11.884 αναδόχου Παναγιώτης Αναγνωστίδης ΕΔΕ. Εδώ είναι τα σαμαράκια στην Ελλάδα. Ναι. Εδώ θα πρέπει, συγγνώμη ένα λεπτό, στο 17ο ήταν από ο κύριος Μιχαλόπουλος. Λοιπόν, εδώ είναι οι περιψωμένες λωρίδες πεζών. Είναι η έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής. Αφορά τις οδούς Υπάτης και Άτιδος. Ένας προϋπολογισμός 11.884. Υπάρχει από πίσω εδώ το πρωτόκολλο, στο οποίο βέβαια αναφέρεται σε ένα σημείο, αναφέρονται παρατηρήσεις ότι παραπάνω εργασίες αφορούν τις οδούς Υπάτης και Άτιδος, λόγω της παρόδου 52 μηνών από τη βεβαίωση περαίωσης παρατηρήθηκαν φρορές στις διαγραμμίσεις, ενώ ο χρόνος ελαχίστου εγγύησης από τις προδιαγραφές της μελέτης είναι 30 μήνες. Λόγω του γεγονότος ότι από το συγκεκριμένο δρόμο, οδός Υπάτης, έχουν εκτελεστεί έργα υποδομής από τρίτους,
Στο σημείο που πραγματοποιήθηκαν εξκαφές, παρατηρήθηκαν καθυζήσεις, οι οποίες, αν και δεν είναι επικίνδυνες, κρίνεται απαραίτητο να επικοινωνήσει η υπηρεσία με τον ανάδοχο του έργου για να επιδιορθωθούν αυτές. Είναι η Πάτης, όπου πέρασε η αποχέτευση ομβρίων και είχε κάνει διάφορες ζημιές. Είναι αυτή η οποία έχει δεν έχει ουσιαστικά τα σαμαράγια που φτιάχνουμε τώρα στη Μαρότη, τα τραπεζοειδή. Έχει λίγο οβάλ είναι, τα οποία μόνο ανασχετήρες ταχύτητας δεν είναι βέβαια, έτσι. Αυτό είναι περισσότερο, τι να πω, ράμπες απογείωσης. Ναι, μου θύμισε το Dukes of Hazzard. Και μάλιστα έγινε και τώρα πρόσφατα και καινούργιο έργο εκεί πέρα, έτσι κύριε Βάση. Τι έκανε ένα έργο η ΕΙΔΑΠ. Έγινε ο Παντελής. Άλλαξε τους σωλήνες. Λοιπόν, οπότε ομόφωνα περνάει αυτό με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Περνάμε στο θέμα... Κάτσε, γιατί είναι... Στο θέμα 19, έγκριση για την πρώτη παράταση του χρόνου συμβατικής περαίωσης του έργου περίφραξης αρχαιολογικού χώρου Λαθούριζας κατά 3 μήνες, ή τη 18/5/16. Ο λόγος της παράτασης είναι ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα η άδεια εξκαφών από την αρχαιολογική υπηρεσία. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Όχι, ομόφωνα αυτό το θέμα. Το 19ο, το 20ο, έγκριση του δεύτερου ΑΠΕ του έργου Δημοτική Οδοπία, κατασκευή και συντήρηση οδών, επισκευή τσιμεντόδρομων. Είναι μέσα στο χωρικό οικονομικό αντικείμενο, όπως λέει εδώ όπως λέει οι παρατηρήσεις, και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Είναι στην οδό Μελά και έτσι λέει. Για το αρχαιολογικό. Είναι... Επειδή υπάρχει αρχαιολογική. Υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα. Η Μελά είναι στην Σπύρου Μελά, είναι στα Πηγαδάκια. Είναι μια υπόθεση η οποία σέρνεται το 1990. Υπάρχει ένας δρόμος εκεί, ο οποίος ουσιαστικά έχει ένα αρχαιολογικό όριγμα, το οποίο παραχώθηκε στη συνέχεια για να γίνει δρόμος, μπήκε η αρχαιολογία. Έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση πλέον, όπου προσλαμβάνεται ή από την αρχαιολογία το εργατοτεχνικό προσωπικό για να κάνει την... Προσήλθε πάλι ο κύριος Μιχαλόπουλος, ο οποίος είχε λογική να αποκαλύψει τα αρχαία, να τα σκεπάσει και να τα ασφαλίσει με γεωύφασμα, να τα επιχώσει και στη συνέχεια να έρθουμε εμείς και να περάσουμε την οδοποίηση από πάνω. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται και η οποία το κόστος αυτών των ανθρώπων το επομίζεται ο Δήμος. Τι είναι, μίλα λίγο πιο δυνατά, Στεφανό. Μπορείς να μιλάς λίγο στο μικρόφωνο, γιατί σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο που κατέληγε στη συνολική εγκεκριμένη δαπάνη με ΦΠΑ 215.743 και την πρώτη ΑΠΕ που πάλι κατέληγε στο ίδιο, στην τρίτη προτινόμενη δεύτερη ΑΠΕ, φτάνει στο 247.582. Βλέπουμε δηλαδή ότι η δαπάνη απολογιστικών εργασιών έχει ανέβει κατά 30.000 περίπου. 25.000. Επειδή λέει ότι δεν αλλάζει το τελικό ποσό κάπου σε κάποιο σημείο εδώ πέρα, βλέπουμε μια υπέρβαση. Απλά είναι εντός προϋπολογισμού. Γιατί υπάρχουν και τα απρόβλεπτα. Λοιπόν, υπάρχει... Τα είχαν σχεδόν μηδενίσει την πρώτη ΑΠΕ, 1.465 ευρώ ήταν. Εγώ δεν το βρίσκω λίγο. Δεν ξέρω. Άμα μπορεί να μας το εξηγήσει κάποιος πώς μπορεί να βγαίνει με 30.000 υπέρβαση και να θέλετε εντός προϋπολογισμού. Άμα μου το αφήσετε τώρα το πράγμα αυτό. Η εργολαβική σύμβαση ήταν 175 συν 40 το ΦΠΑ. Η εκτέλεση ήταν 365 μέρες. Εγκρίθηκε ο πρώτος ανακεφαλαιωτικός. Η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη ήταν 2,15. Είναι τα 175 και τα 40. Προτινόμενη δαπάνη είναι αναθεώρηση, συνολική εγκεκριμένη δαπάνη 201 και ΦΠΑ. Διαφοροποίησης. Χωματουργικές εργασίες, οι χωματουργικές πήγαν 65 και 38.
Ή. Ο προϋπολογισμός πόσος ήταν, κύριε Βάση? Δηλαδή δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχής σύμβασης. Δεν θίγεται η ποιότητα, η λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν καταργείται κάποια ομάδα του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, δεν γίνεται χρήση επί έλασσων δαπανών. Τι σημαίνει αυτό? Κάπου όμως λέει ότι δεν υπερβαίνει το... Μισό λεπτό θα το βρούμε. Είναι γιατί είναι τα αρχαιολογικά και πρέπει να πληρωθούν οι αρχαιολόγοι. Εισηγείται λοιπόν εδώ ο κ. Βαδάσης την έγκριση του δεύτερου ανακεφαλαιωτικού, όπως αυτό συντάχθηκε, ελέγχθηκε, βεβαιώθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και υπεγράφανε επιφύλακτα από τον ανάδοχο, ο δεύτερος ανακεφαλαιωτικός. Η τελική δαπάνη των εργασιών του δεύτερου ανακεφαλαιωτικού ανέρχεται στο ποσό των 201 και 18% τη δαπάνη των απρόβλεπτων, τη δαπάνη των απολογιστικών εργασιών και τη συμβατική αναθεώρηση. Η τελική δαπάνη του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 247.000. Οπότε μπαίνουν μέσα στο αρχικό, μπαίνουν και τα απρόβλεπτα, που σημαίνει ότι είναι μέσα στο όριο του προϋπολογισμού. Έτσι είναι. Λοιπόν, η αρχική σύμβαση, μισό λεπτό για να... Υπάρχει επιπλέον και επιέλασον, δηλαδή συγκεκριμένες κατηγορίες από αυτά τα οποία εργασιών, κάποιες μειώνονται και κάποιες αυξάνονται. Δηλαδή, στο χωματουργικό, η αρχική σύμβαση ήταν 16.000, ο πρώτος ανακεφαλαιωτικός ήταν 27, επιπλέον δηλαδή ήταν 12.600, αλλά τελικά επιέλασον κατέβηκε. Δηλαδή, ουσιαστικά η αύξηση είναι αυτή που γράφεται από κάτω, είναι 8.859. Στα τεχνικά, το σύνολο της αύξησης ήταν 663 στα τεχνικά. Οδοστρωσία ήταν 94. Στα ασφαλτικά ήταν 7.000, στη σήμανση 768. Δηλαδή, η διαφορά του έργου... Λοιπόν, οι δαπάνες, εδώ είναι το σημαντικό, Δάνο. Οι δαπάνες της πρώτης ομάδας εργασιών που είναι χωματουργικές παρουσιάζει μια αύξηση της τάξης των 10.000, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, αύξηση που καλύπτεται από τη δαπάνη των απρόβλεπτων. Άρα τα χωματουργικά καλύπτονται από τις απρόβλεπτες. Τα τεχνικά, αύξηση 2.848 ευρώ, αύξηση που καλύπτεται από τη δαπάνη των απρόβλεπτων. Η οδοστρωσία, αύξηση 108 ευρώ που καλύπτεται από δαπάνη των απρόβλεπτων. Τα ασφαλτικά 3.992, δαπάνη που καλύπτεται από τα πρόβλεπτα. Δηλαδή, σήμανση 558, αύξηση που καλύπτεται από τη δαπάνη των απρόβλεπτων. Συνεπώς, ουσιαστικά η αύξηση είναι 10.800 για τις χωματουργικά, 2.800 για τα τεχνικά, 108 για την οδοστρωσία, 4.000 για τα ασφαλτικά και 600 ευρώ για τη σήμανση. 11 συν 3, 14, συν 4, 18 και τα υπόλοιπα εδώ 18 είχε πει ότι ήταν τα... είναι 18, 19 χιλιάρικα. Έχουν λοιπόν κάνει μια διαφοροποίηση 19 χιλιάδων που καταναλώνει περίπου το 90% των απρόβλεπτων. Έλα. Γιατί, ποιο είναι αυτό το οποίο, εγώ ποτέ το είχα διαβάσει, τώρα το διάβασα και το κατάλαβα. Τα απρόβλεπτα. Τα απρόβλεπτα. Δεν γιατί? Ήταν στην πρώτη. Όχι, όχι, όχι. Δεν ήταν στην πρώτη τα απρόβλεπτα. Μισό λεπτό. Βρίσκεται σε ισοζύγιο και μόνο αυτό που λέει ότι βρίσκεται σε ισοζύγιο. Εντάξει, με την αρχική σύμβαση δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να πούμε, είμαστε καλυμμένοι. Βρίσκεται σε ισοζύγιο από τη στιγμή που η υπηρεσία μας λέει ότι είναι ισοζύγιο. Λοιπόν, νομίζω ότι η εισήγηση είναι πλήρης, τώρα
Ωραία. Ο κύριος Ματόπουλος, λοιπόν. Ναι, ναι. Όχι. Ο κύριος Ματόπουλος δεν πειράζει, ψηφίζει. Ποιος είναι ο Μαυρέλης, είναι. Ψηφίζει παρόν. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να ψηφίσει παρόν? Ωραία. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Λοιπόν, ο κύριος Ματόπουλος, ο κύριος Πασακυριάκος, ο κύριος Μπελετσιώτης και ο κύριος Νίκος Κασιδόκοστας ψηφίζουν παρόν. Οι υπόλοιποι ψηφίζουμε ναι. Ναι, ωραία.